Λοιπόν, παραμένουμε σε περιβάλλον παιδείας. Καλησπέριζω τον πρώην Υπουργό Παιδείας και τον Μεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλησπέρα, κύριε Φίλη. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και εσείς, αφού παρακολουθείτε παγίως και διαχρονικώς αυτά τα θέματα, θα τη χρειαστείτε. Κύριε Φίλη, αυτό για το οποίο εγκαλείστε από την κυβέρνηση, με συγχωρείτε, είναι ότι self-test έως και 7 τη βδομάδα, ένα τη μέρα για όλα τα παιδιά όσα είναι κοντά. 80% εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, αρκετοί εμβολιασμένοι γονείς. Τι άλλο δηλαδή θα έπρεπε να γίνει, να ανοιγοκλίνουν τα σχολεία με το παραμικρό κρούσμα? Τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχήν θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το περσινό κακό, όπου τα σχολεία κλείσαν στην Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης, δεν πρέπει να επαναληφθεί. Και αυτό συνέβη πέρσι γιατί δεν υπήρχαν μέτρα, προετοιμασία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πανδημίας. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι είναι κάτι περαστικό, μια παρένθεση που θα κλείσει σε ένα μήνα μέσα. Δεν έγινε έτσι. Το ζήσαμε όλοι. Φέτος το βασικό στοιχείο που έχει ως όπλο η κοινότητα είναι το εμβόλιο. Καμία αντίρρηση. Το εμβόλιο όμως είναι σε χαμηλά επίπεδα στο μαθητικό πληθυσμό. 25% στο λύκειο, 10% στο γυμνάσιο, το δημοτικό δεν έχει εμβόλια, επί του παρόντος τουλάχιστον. Ναι. Άρα εκεί προκύπτει ένα ζήτημα, ότι δεν αρκεί μόνο ο εμβολιασμός. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Και το βασικό είναι αυτό που έχουν πει πέρσι οι εμπειρογνώμονες, το μέτρο της αραίωσης του σχολικού πληθυσμού, δηλαδή λιγότερα παιδιά μέσα σε κάθε τάξη. Δεν έχει συμβεί αυτό. Ναι. Ούτε υπάρχει σχέδιο. Μην ακούσω ξανά το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν αίθουσες. Αίθουσες υπάρχουν αρκετές. Δεν λέω ότι υπάρχουν τόσο ώστε να ντουμπλαριστούν. Δεν έγινε καμιά προσπάθεια ώστε τα τμήματα των 27 και 25 παιδιών να μειωθούν. Καμία προσπάθεια ανέβρεση αίθουσών. Και ακόμη, πέρα από τις αίθουσες, θα μπορούσαμε να έχουμε μείωση του σχολικού προγράμματος κάθε μέρα, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα για βάρδιες. Δύο βάρδιες σε κάθε σχολείο. Όπως ξέραμε πριν από μερικά χρόνια λόγω των κτηριακών προβλημάτων. Πού ισχύει αυτό? Άρα λοιπόν για λόγους έκτακτης ανάγκης θα μπορούσαμε να δούμε το θέμα της βάρδιας. Ούτε αυτό έχει ζητηθεί. Αντιθέτως, γίνανε οι προσλήψεις του προσωπικού τώρα των αναπληρωτών και είναι λιγότερες από πέρσι. Τι γίνεται? Πέρσι πήραμε πολλούς χωρίς να τους χρειαστούμε ή φέτος παίρνουμε λιγότερους από όσους έχουμε ανάγκη? Και μην ακούσω ότι τώρα υπάρχουν οι μόνιμοι διορισμοί. Ναι, υπάρχουν μόνιμοι διορισμοί. Από το στόμα μου το πήρατε. Αλλά αυτοί όμως δεν καλύπτουν το πρόβλημα. Πέρσι είχαμε 53.000 αναπληρωτές που πήρε το Υπουργείο. Φέτος είμαστε γύρω στις 23.000. Να δεχτώ ότι υπάρχουν και 15 οι οποίοι έχουν προσθεθεί στη δύναμη. Εντάξει. Αλλά όμως μείον 7 είναι οι συνταξιούχοι. Έχουμε 7.500 συνταξιούχους φέτος εκπαιδευτικούς. Άρα ο λογαριασμός είναι μεγάλος. Λείπουν από τις αίθουσες 15 με 20.000 εκπαιδευτική. Θα το δούμε σύντομα αυτό. Ιδιαίτερα λείπουν στο ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής με την παράλληλη στήριξη, εκεί που τα παιδάκια έχουν ανάγκη από την πρώτη μέρα την αποφασιστική στήριξη του εκπαιδευτικού και που η σχέση του παιδιού της ειδικής αγωγής με το δάσκαλο είναι σχέση γονιού με παιδί. Κι όμως λείπουν εκεί. Και από αλλού. Άρα λοιπόν για να ολοκληρώσω. Όσον αφορά λοιπόν την προετοιμασία, είμαστε εκεί που ήμασταν πέρσι. Τίποτα καινούριο. Μόνο το εμβόλιο υπάρχει με τα προβλήματα που ανέφερα νωρίτερα. Υπάρχει και κάτι σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου. Πέρα από τα θέματα της υγείας που είναι σοβαρά και πρωτεύοντα, από την πανδημία προκύψαν και θέματα γνώσης, κενά στη γνώση, και προκύπτουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της ψυχολογίας των παιδιών. Είναι δυνατόν να απαντάει το Υπουργείο σε αυτά τα προβλήματα με ένταση των εξαρτητικών φραγμών, με περισσότερες εξετάσεις φέτος, με την τράπεζα θεμάτων στο λύκειο και με άλλες εξετάσεις στο γυμνάσιο και το λύκειο? Είναι δυνατόν να μην βλέπουμε αναδιάρθρωση και μείωση της ύλης, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο μάθημα μέσα στην τάξη και όχι στις εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς ή στη μέση της χρονιάς? Γι' αυτό δεν ακούμε τίποτα. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλη κουβέντα το πόσο εξεταστικοκεντρικό είναι το σύστημα και πόσο παιδαγωγικό είναι αυτό εν τέλει, έτσι. Μα εδώ γίνεται περισσότερο και αυτό προκαλεί έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στα παιδιά, άγχος, στρες μεγάλο και άλλες επιπτώσεις έχει.
που θα έπρεπε, όπως ξέρουμε από τους ειδικούς, να αντιμετωπιστούν με ένα κλίμα μιας συνεργασίας, μιας λιγότερης, ας πούμε, έντασης στο σχολείο μέσα. Όμως σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα δεν φαίνεται να είναι πραγματικότητα όταν έχουμε εξετάσεις και πάλι εξετάσεις. Και βέβαια, μια που μιλάμε για τα μέτρα στα σχολεία, το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά ότι φέτος είναι περισσότερες οι καθαρίστριες στα σχολικά συγκροτήματα. Απ' την άλλη πλευρά, είδαμε και πριν στην κάμερα του Κόντρα μια απολυμένη αλβανικής καταγωγής, η οποία είναι εδώ 30 χρόνια, έχει γεννήσει παιδιά εδώ, έχει φτιάξει ζωή της εδώ, που λόγω μιας εγκυκλίου του κυρίου Βορύδη είναι από τις αρκετές οι οποίες κόπηκαν, οι οποίες απολύθηκαν επί της ουσίας. Έχετε δίκιο. Και αύριο υπάρχει μια παράσταση αυτών των καθαριστριών και καθαριστών που κόπηκαν από τον κύριο Βορύδη για λόγους που έχουν να κάνουν με την καταγωγή των ανθρώπων. Εργάζονται και τους κόβουν. Μια παράσταση στο Υπουργείο. Θα τους δεχθεί ο κύριος Βορύδης. Θα το δούμε. Έχω ένα ερωτηματικό, μια επιφύλακτη για τη συμπεριφορά αυτή. Θα δούμε. Όμως άνθρωποι οι οποίοι βοηθούν την εκπαίδευση τόσα χρόνια, γιατί τους αποκλείουν, επειδή έχουν άλλη εθνικότητα? Κύριε Φίλη, σε σχέση και με την λειτουργία των πανεπιστημίων, επειδή είδαμε τέλος πάντων τι έγινε μετά τις πανελλαδικές, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το πάγιο αίτημα των πανεπιστημιακών που ικανοποιήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή να συμμετέχουν με έναν τρόπο στη διαμόρφωση της βάσης, στο πόσοι θα μπαίνουν στα πανεπιστημιά τους κλπ. Ώρες-ώρες και με υπερβολικό τρόπο, όπως είδαμε στην αρχιτεκτονική της Ξάνθης. Είναι λάθος, πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα των πανεπιστημιακών να συνδιαμορφώνουν τη βάση? Το ουσιαστικό θέμα είναι αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να εκπαιδεύονται τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Έχουμε υποστελεχωμένα πανεπιστήμια και υποχρηματοδοτούμενα. Άρα η συζήτηση που λέει ότι οι σχολές αποφασίζουν είναι μια συζήτηση, κατά γνώμη μου, κύβδηλη. Οι σχολές αποφασίζουν πολλές φορές με υπερβολή, διότι δεν έχουν καθηγητές, προσωπικό και την αναγκαία οικονομική στήριξη από το κράτος. Αν το κράτος έκανε την πρώτη κίνηση να αναβαθμίσει οικονομικά και από άποψη διορισμών τα πανεπιστήμια, τότε είναι σίγουρο ότι θα υπήρχε άλλη ανταπόκριση από την πλευρά των σχολών. Πάντως, το πώς θα μπουν τα πανεπιστήμια δεν είναι θέμα των σχολών μόνο, ούτε κυρίως των σχολών, είναι θέμα προγραμματισμού του κράτους. Γι' αυτό και το κράτος αποφάσισε, ακόμα και φέτος, ότι θα μπαίνουν 77.000. Άλλον ήταν μια ψεύτικη εξαγγελία, γιατί την ίδια στιγμή έβαλε τους κόφτες και τελικά μπήκανε 17.000 λιγότερα παιδιά σε σχέση με πέρσι. Τώρα, σήμερα αναδείξατε και δύο θέματα. Αφενός το θέμα με τον κύριο Μπογδάνο, το γνωστό, θα το πούμε και στην συνέχεια του δελτίου μας. Αφετέρου όσα έγιναν στο ΓΕΛ Αμιντέου με τον Αρχιμανδρίτη που δεν ήθελε τα παιδιά να φορούν τη μάσκα τους, έτσι. Ήθελε να σπάζονται το σταυρό χωρίς τη μάσκα. Ναι. Κοιτάξτε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν μια κίνηση η οποία προσέβαλε διπλά το σχολείο. Το προσέβαλε διότι την απόφαση για το πώς λειτουργεί το σχολείο την έχει η πολιτεία και συνεπώς την έχει ο διευθυντής του σχολείου που ήταν εκεί επιτόπου. Δεν έπεφτε λόγο στον Αρχιμαντρίτη να παρέμβει στο θέμα αυτό. Και πόσο μάλλον που αυτή η απόφαση αφορούσε τη δημόσια υγεία, την υγεία των παιδιών μας. Και η επιβολή εκ μέρους του Αρχιμανδρίτη μιας άλλης τακτικής, δηλαδή χωρίς μάσκα τα παιδιά να συμμετέχουν στον αγιασμό και να φύλουν το σταυρό, ήταν μια επιβολή που εισέβαλε σε αυτό που θα έλεγα ένα στην αναγκαία τις συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας. Να θυμίσω το εξής. Ο Αρχιμανδρίτης είναι δημόσιος υπάλληλος και δεν έχει κανένα λόγο να παρεμβαίνει στα καθήκοντα άλλων φορέων της πολιτείας, όπως είναι ο εκπαιδευτικός. Άρα θα έπρεπε να υποστεί και κάποιες επιπτώσεις, γι' αυτό αυτό εννοείται. Άκουσα τον Μητροπολίτη Φλωρίνης που είπε ότι θα του κάνει θα τον μαλώσει, εν πάση περιπτώσει, μια παρατήρηση, επίπλεξη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι υπέρ του να υπάρξουν ποινές. Είμαι υπέρ του να υπάρξει ένας δημόσιος διάλογος. Ναι. Και εάν υπάρχουν παραπτώματα, τότε να υπάρχουν και ποινές. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι λειτουργούν με αντίληψη ζηλωτών
και στην αφεντική Φλόρινα υπάρχει, όπως ξέρετε, μια παράδοση ζηλωτισμού. Είναι η περιοχή όπου επί σειρά ετών είχε ως επιχώριο Μητροπολίτη το Μαγαρίτη τον Καντιώτη. Και παιδιά αυτού του κλίματος υπάρχουν ακόμα πολλά στην εκκλησία εκεί, στην τοπική εκκλησία. Εκεί οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς. Άλλο το σχολείο, άλλο η εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχει εισβολή της εκκλησίας στο σχολείο. Είτε με τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά, είτε με άλλο τρόπο που ξέρουμε ότι συμβαίνει συνήθως. Τώρα, τέλος, υπάρχει ένα θέμα κεντρικά της εκκλησίας. Ναι. Παραντεύτηκε βέβαια στην πανδημία να καταλήξει κάπου. Κατέληξε. Άρα είναι δική της ευθύνη να εφαρμόσει στο δικό της προσωπικό αυτές τις αποφάσεις που έχει λάβει. Θα περιμένατε όμως και μια πιο καθαρή παρότρινση υπέρ του εμβολιασμού? Μείναμε σε αυτή την περίφημη δήλωση της Ιεράς Συνόδου ότι καλό πράγμα τα εμβόλια, αλλά ως ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι και το πιο, η πιο ισχυρή διατύπωση που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος. Θα περίμενα μια πιο ζεστή, πιο συγκροτημένη παρέμβαση από την Εκκλησία. Ναι. Αν δυστυχώς στην Εκκλησία υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, τις πληρώνει η ίδια η Εκκλησία, το εκκλησίασμα, οι ιερείς. Είδα τι έγινε πέρσι με την πανήγυρη του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να παραδεχτεί, ήταν από τα λάθη του, το δεν έκλεισε η Θεσσαλονίκη πριν την πανήγυρη και την έκλεισε μετά. Είδα τι έγινε πέρσι με τις ουρές, τους αγιασμούς των Θεοφανίων. Εντάξει, αυτά είναι προβλήματα σοβαρά, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε όχι με μισόλογα, αλλά με την αναγκαία, θα έλεγα για την Εκκλησία, πατρική στοργή, διότι δεν είναι δυνατόν ένας πατέρας να μην λαμβάνει υπόψη την υγεία των παιδιών του. Αν λοιπόν η Εκκλησία θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη την υγεία των πιστών της και των στελεχών της. Κύριε Φίλη, σε τρεις μέρες θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρός σας, ο κύριος Τσίπρας, και επειδή προχθές ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, έθεσε με πολύ σκληρό τρόπο το κατ' αυτόν δίλημα των επόμενων εκλογών, λέγοντας Μητσοτάκης ή χάος επί της ουσίας, αν δεν πάρω αυτοδυναμία, θα κάψω την απλή αναλογική και θα έχουμε διπλές εκλογές. Αναρωτιέμαι, όταν ο ένας από τους δύο βασικούς παίχτες του πολιτικού σκηνικού θέτει ένα τόσο σκληρό δίλημα που εντός εισαγωγικών μαντρώνει και τους ψηφοφόρους, μήπως πλέον το να διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ την πρωτιά στις εκλογές μιλώντας γενικώς για προοδευτική διακυβέρνηση δεν φτάνει? Μήπως είναι πολύ αδύναμο το δικό σας διακύβευμα έναντι του διλήμματος Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, με αυτά που ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά ξεκίνησε την προεκλογική περίοδο. Μπορεί να λέει ότι θα κάνει εκλογές γρήγορα και μπορεί να μην κάνει. Να μην του βγουν να κάνει εκλογές γρήγορα ή μπορεί και να αναγκαστεί να κάνει. Αλλά σημασία έχει ότι με αυτά που είπε Θεσσαλονίκη, όχι μόνο με τις παροχές που ήταν τζούφιες, που είδαμε ότι ήταν ψεύτικες οι παροχές αυτές, μόνο 400 εκατομμύρια και όχι 3 δισεκατομμύρια που έλεγε, αλλά κυρίως με τα πολιτικά δίνηματα που έθεσε, σε αυτό που αναφέρετε και εσείς τώρα μόλις, έβαλε μια ρότα προεκλογική. Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο προγραμματικό. Είμαστε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χώρας, για την πρόοδο της κοινωνίας. Είμαστε ένα πρόγραμμα στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών, φαίνεται σε όλους τους τομείς, και στην υγεία και στην παιδεία και στην κοινωνική ασφάλιση και στην καθημερινότητα. Θα τα πει αναλυτικά και με συγκεκριμένες προτάσεις κυβερνητικές στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Και θα είναι μια εμφάνιση όχι ενός προεκλογικού μπαλκονιού, όχι κάτι τέτοιο, θα είναι μια εμφάνιση όμως μιας εντελώς ριζικά διαφορετικής πολιτικής πρότασης για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, με συγκεκριμένες προτάσεις, κοστολογημένες, ιεραρχημένες, αλλά και ενταγμένες ταυτόχρονα σε έναν ορίζοντα ριζικής αλλαγής της κοινωνίας και των πολιτικών, των δημόσιων πολιτικών. Τώρα, το δεύτερο επίπεδο είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών κινητοποιήσεων. Εμείς ως κόμμα δεν λέμε περιμένετε τις εκλογές να γίνουμε κυβέρνηση και να τα λύσουμε όλα. Αυτό δεν είναι στη δικιά μας αντίληψη. Εμείς λέμε από τώρα, στη βάση προγραμματικών εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών, ζητάμε την κινητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε στις εκλογές που θα είναι η τυπική στιγμή της πολιτικής αλλαγής, να έχουν διαμορφωθεί κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις, ο κόσμος να έχει συνειδητοποιήσει τι πρέπει να αλλάξει. Και με κάποιο τρόπο όχι μόνο να αλλάξει διώχνοντας τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, που αυτό είναι
το δυνατό, όχι μόνο το επιθυμητό, αλλά ταυτοχρόνως δεσμεύοντας και εμάς σε μια προοπτική αλλαγή της ζωής του. Αυτή είναι η διαφορετική μας πρόταση. Δεν ζητάμε ψήφο για να τα κάνουμε όλα εμείς, ανάθεση. Ζητάμε από τώρα δεσμεύσεις, κινητοποιήσεις σε ένα πρόγραμμα που μπορεί να εκπροσωπήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις προοδευτικές στη διακυβέρνηση της χώρας για να αλλάξει η Ελλάδα σε μια περίοδο που και στην Ευρώπη βλέπετε γίνονται αυτές τις κινήσεις μπρος-πίσω που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Βέβαια, όσο τα λέτε όλα αυτά χωρίς να ζητάτε εκλογές, αφού ταυτοχρόνως λέτε πόσο καταστροφική είναι αυτή η κυβέρνηση, εκπέμπεται μια ητοπάθεια ή όχι? Θα έρθει και αυτή η στιγμή που θα είναι στιγμή υπευθυνότητας, ναι, με δεδομένο, όπως ξέρετε, ότι βρισκόμαστε μέσα στην πανδημία και δεν είναι κοινωνικά υπεύθυνο όταν έχουμε κάθε μέρα 30-40 νεκρούς. Mm-hmm. Και τα βλέπετε τι συμβαίνει κάθε μέρα. Ναι. Εμείς να βγούμε στα κεραμίδια και να ζητάμε εκλογές. Άρα οι μαγκές του κυρίου Μητσοτάκη για τις γαλοπούλες που είπε, καλό είναι να μην λέγονται στο δημόσιο βίο, δεν δείχνουν υπευθυνότητα πολιτικού ηγέτη. Μάλιστα. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είστε καλά.